Όμω ήταν η αντίδραση του πρώην Ρώσου Προέδρου και ενήν αντιπρόεδρου του Συμβουλίου Ασφαλεία τη Ρωσία, Δημήτρη Μετβέντεφ, σε δηλώσει Γερμανών αξιωματούχων, ότι εάν ο Ρώσο Πρόεδρο επισκεφθεί την Γερμανία, τότε θα είναι αναγκασμένοι να τον συλλάβουν. Ο Μετβέντεφ δήλωσε πω εάν γίνει κάτι τέτοιο, τότε η Γερμανία και οποιαδήποτε άλλη χώρα επιχείρηση να κάνει κάτι παρόμοιο θα δοκιμάσουν την οργή τη Ρωσία. Όπω ανέφερε χαρακτηριστικά Ας φανταστούμε ότι ο εν ενεργεία αρχηγός μιας πυρηνικής χώρας φτάνει ας πούμε στη Γερμανία και συλλαμβάνεται. Αυτό σημαίνει κήρυξη πολέμου κατά της Ρωσίας. Σε μια τέτοια περίπτωση όλα τα όπλα μας θα στοχεύουν την Bundestag, το γραφείο του Καγκελαρίου και ούτε οκάθεξης. ο καθεξής. Ο Μετβέντεφ συνέχισε διευκρινίζοντας ότι η σύλληψη του Βλαντιμίρ Πούτιν θα ήταν ένα κάζος μπέλι, μια κήρυξη πολέμου κατά της Ρωσίας. Ενώ πολλά ευρωπαϊκά έθνη έχουν υπογράψει τι ιδρυτικές συνθήκε του Διεθνού Ποινικού Δικαστηρίου, τα βασικά μέρη στον πόλεμο τη Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένη τη Ρωσία, τη Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν αναγνωρίζουν το δικαστήριο. Ο Μετβέντεφ ανέφερε ότι το πυρηνικό οπλοστάσιο τη Ρωσία είναι εγγυητή για τη συνεχιζόμενη ύπαρξή τη ω έθνο αν και είναι απίθανο Βλαντιμίρ Πούτιν να βρεθεί στη Γερμανία ή σε οποιοδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από επιλογή στο εγγύη μέλλον, πρόκειται να επισκεφθεί τη Νότια Αφρική για τη σύνοδο κορυφή των BRICS τον Αύγουστο. Η Νότια Αφρική έχει υπογράψει το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο και ω εκ τούτου είναι νομικά υποχρεωμένη να εκτελεί εντάλματα σύλληψη.